Κυρία Καμαντάρη, θέλω να ευχηθώ και χρόνια πολλά, γιατί έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και χρόνια σας πολλά και ό,τι επιθυμείτε. Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα. Και καμιά άλλη υπογραφή να μην χρειαστεί να βάλετε. Λοιπόν, και αυτό να ασκήσετε και ένα μνημόνιο τώρα μέσα στη χρονιά που έρχεται. Φαίνεται ότι έχετε κάποια περισσότερη πληροφόρηση από αυτά που άκουσα για τέταρτα μνημόνια, για διάφορα. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά. Και αυτό σημαίνει ότι παλεύουμε και προσπαθούμε για κάποια πράγματα να τα διασφαλίσουμε. Πιστεύω ότι μέσα στον Απρίλιο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημασία έχει το staff level agreement που λέμε, οι τεχνικά κλιμάκια και οι τεχνικές συμφωνίες σε επιμέρους ζητήματα να λυθούν άμεσα, αν είναι δυνατόν. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι αν θυμάται κάποιος, και εσείς δημοσιογράφος είστε και γνωρίζετε πολύ καλά, και την προηγούμενη αξιολόγηση, την πρώτη, όταν φτάναμε στο κλείσιμο και κάπου φαινόταν ότι άμεσα κλείνει το ζήτημα, οι δανειστές και ειδικά η σκληρή πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έβαζε και ζητούσε όλο και περισσότερα πράγματα. Αυτό όμως το οποίο έχει συμφωνηθεί, και θα ήθελα να το πω και αυτό υλοποιούμε και προσπαθούμε, είναι η Συμφωνία του Φεβρουαρίου, η οποία μιλάει για κάποια μέτρα αλλά και για κάποια αντίμετρα, ούτως ώστε να υπάρχει ένας ουδέτερος αντίκτυπος στην κοινωνία γενικότερα. Και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι βλέπουμε ολική συμφωνία, δηλαδή και το θέμα του χρέους με την έννοια των μεσοπρόθεσμων μέτρων, των πλεονασμάτων και όλα αυτά. Δεν πρόκειται να συμφωνήσετε δηλαδή αν δεν πάρετε το χρέος. Είναι και ένα ζήτημα το οποίο επιδιώκουμε. Ναι. Δεν πρόκειται να ψηφίσετε τα μέτρα αν δεν έχει πάρει η κυβέρνησή σας και το χρέος. Αυτό θα το δούμε όταν έρθει η τελική συμφωνία, την οποία δεν έχουμε ακόμα μπροστά μας. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι και το ζήτημα, η ολική συμφωνία. Αλλά εδώ πέρα θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε ότι τη στιγμή που φαίνεται ότι πάμε στην αξιολόγηση, στο να λυθεί το ζήτημα τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε τεχνικά κλιμάκια κλπ. Εγώ θα έλεγα, βλέπω ένα πανικό λίγο πολύ του πολιτικού συστήματος και στη χώρα μας γενικότερα, και βλέπουμε πανικό μια γιατί? Μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή συναντήσεις, διάφορα, επανέρχονται σενάρια για οικουμενικές λύσεις, επανέρχονται διάφορα. Γιατί? Γιατί εκτιμώ ότι τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και το υλοποιεί, ναι, να χτυπήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή, οι εξεταστικές οι οποίες ξεκινάνε, είναι ένα σοβαρό ζήτημα που κάνει κάποιους να φοβούνται. Και βλέπουμε μια τέτοια μεγάλη κινητικότητα. Αλλά... Κυρία Καμαντάρη, θέλω λίγο να μου πείτε, τι σας ενοχλεί η κινητικότητα? Δηλαδή, είναι σαν να λέτε ότι πάνε να σας ρίξουν για να φέρουν οικουμενική. Μπορούν να σας ρίξουν? Καταρχάς, η κυβέρνηση μέχρι σήμερα και η πλειοψηφία ουσιαστικά είναι αραγής, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, τη στιγμή την κρίσιμη για την αξιολόγηση. Τι θα κάνουν, που θα πρέπει μπουν στη μέση στο δωμάτιο και θα σας κρατήσουν το στυλό να υπογράψετε? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα μπει αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κινητικότητα και η αναστάτωση, χτυπήσαμε κάποια νεύρο. Εγώ το πιστεύω σοβαρά. Δηλαδή, θα δει ο ελληνικός λαός, όσο οφείλουμε να πράξουμε εμείς σαν κυβέρνηση, ποιοι μας φέραν στα μνημόνια, θα λοπολογηθούν και βέβαια θα βοηθήσουν και στην κατεύθυνση να διαλευκανθούν μια σειρά υποθέσεις. Γιατί και η υγεία μας έφερε στα μνημόνια, κυρία, με τις πολιτικές κυρία και Καμαντάρη, τα εξοπλιστικά και τα χρηματιστήρια και όλα αυτά. Και αυτά είναι ένα βήμα για από εδώ και πέρα. Εγώ δεν ξέρω για ποιο νεύρο. Νέες εξεταστικές έρχονται. Κυρία Κατσαφάδο, εσείς όλη αυτή η κινητικότητα όντως απ' την άλλη, τι ρόλο, για ποιο λόγο γίνεται, δηλαδή? Για να